Γεια σας, λάτρεις του θεάτρου. Σήμερα, ας μιλήσουμε για έναν από τους πιο αγαπημένους και εμβληματικούς Έλληνες ηθοποιούς, τον Δημήτρη Χόρν. Ένας άνθρωπος που άφησε το ανεξίτηλο σημάδι του στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Γεννημένος το 1921 στην Αθήνα, ο Χόρν έδειξε από νωρίς το ταλέντο του στην τέχνη. Οι πρώτες του εμφανίσεις στη σκηνή ήταν μαγευτικές, ανοίγοντας το δρόμο για μια λαμπρή καριέρα. Με τη γοητευτική του φωνή και την αριστοκρατική του παρουσία, ο Χόρν κέρδισε τις καρδιές του κοινού. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την αξέχαστη ερμηνεία του στο «Κορίτσι με τα μαύρα»? Ένας ρόλος που συγκλώνησε τους θεατές και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ο Χόρν είχε την ικανότητα να μετατρέπει κάθε ρόλο σε κάτι μοναδικό, δίνοντας ζωή στους χαρακτήρες με πάθος και συνέστημα που σε καθήλωνε. Όμως, ο Δημήτρης Χόρν δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής. Η αφοσίωσή του στην τέχνη και η αγάπη του για το θέατρο τον έκαναν έναν αληθινό θρύλο. Η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή, εμπνέοντας νέες γενιές ηθοποιών και θεατρόφιλων. Η συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό είναι ανεκτήμητη και η μνήμη του θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτό το αφιέρωμα στον Δημήτρη Χόρν. Αν σας άρεσε, μην διστάσετε να το μοιραστείτε και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα τέτοια αφιερώματα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συνεχίσετε να αγαπάτε το θέατρο. Αντίο.